Εγώ όταν έφυγα από την, από την Ελλάδα να πάω στην Αμερική πριν από περίπου 25 χρόνια, δεν ήθελα να ξαναγυρίσω. Δεν ήθελα να ξαναγυρίσω. Όταν σηκώθηκα το αεροπλάνο, ένιωσα μέσα μου ότι πιθανόν να μην ξαναγυρίσω. Δεν ήθελα. Γιατί δεν ξέρω αν θα έχω δρόμο αύριο. Οπότε αν δεν γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές, από τη βάση δηλαδή, από κάτω κάτω, από τα πολύ βασικά πράγματα και δεν φύγει όλος αυτός ο παραλογισμός που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, νομίζω ότι ό,τι άλλο και να κάνουμε είναι απλά πυροτέχνημα, να το πω έτσι. Δεν θα μας διώξουν αυτοί που προκάλεσαν την κρίση, θα τους διώξουμε εμείς. Ενσυνείδητα γύρισα πίσω για να βοηθήσω τη χώρα μου. Αυτός ο συνδυασμός επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας είναι ακριβώς αυτό που μας χρειάζεται. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ βαριά βιομηχανία. Ούτε μπορεί να ανταγωνιστεί χώρες με πολύ φτηνή εργατική δύναμη. Αλλά αν μπορέσει να συνδυάσει τεχνολογικές καινοτομίες με έξυπνες ιδέες, αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Για να σε καινοτόμος, αυτό το πράγμα που λένε τώρα τελευταία όλοι, δεν σημαίνει μόνο ότι πας δε και καλά να φτιάξεις κάτι το breakthrough, κάτι εντελώς καινούριο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι ο Φάνης Κουτουβέλης, είμαι συνιδρυτής και CEO του I-KIOSK. Κερδίσαμε το διαγωνισμό Innovation το 2011 και θέλω να δείτε και μέσα πλέον από ένα startup πώς είναι αυτό το περιβάλλον, πώς είναι να προσπαθείς να καινοτομείς σε δύσκολες συνθήκες, τίποτα δεν είναι ιδανικό και ειδικά στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να σας προσπαθήσω να μεταδώσω είναι ότι όταν αγαπάς κάτι και όταν προσπαθείς πραγματικά για αυτό που κάνεις, είναι σίγουρο ότι θα βρεις τον τρόπο να το κάνεις και καλά. Οπότε εμείς είπαμε να καινοτομήσουμε στο περίπτερο. Γιατί σκεφτείτε ότι είναι κάποια μικρά μαγαζιά που μπορεί να έχουν 2.000 διαφορετικά προϊόντα, με διαφορετικές τιμές, παραγγελίες, υπαλλήλους, ταμείο. Και ήταν απλά ένα μπάχαλο. Έτσι, αυτό που κάναμε είναι ότι βγήκαμε στους δρόμους, ρωτήσαμε καταστηματάρχες αν θα ήταν χρήσιμο ένα τέτοιο εργαλείο. Πήραμε ένα πρώτο feedback από εκεί. Είδαμε δηλαδή ότι πάνω από 7 στους 10 τέτοιους καταστηματάρχες χρειαζόντουσαν ένα τέτοιο μέσο για την οργάνωσή τους. Για αυτούς που δεν ξέρουν, δείτε τον όρο της μηχανογράφησης, είναι αυτά τα barcode που μπορεί να βλέπετε όλο και περισσότερο τελευταία στα περίπτερα. Μετά από 9 μήνες αρκετά σκληρής δουλειάς, είχαμε ένα κουτσουρεμένο, να το πω, προϊόν. Έκανε μόνο τα πολύ πολύ βασικά πράγματα που θα χρειαζόταν ένα κατάστημα. Οπότε είχαμε το πρώτο μας prototype. Από εκείνη τη στιγμή, αφού καταφέραμε και πείσαμε τον πρώτο μας πελάτη να ξοδέψει λεφτά για να πάρει τη λύση που του προτείναμε, ξεκινήσαμε αμέσως με μια πολύ απλή διαδικασία να φτιάξουμε την εταιρεία μας. Ήθελε 2-3 χαρτιά, όπως βλέπετε, σαν γραφειοκρατία. Ναι, δυστυχώς αυτό είναι το 1/3 των όλων των χαρτιών που χρειαστήκαμε, αλλά δεν πειράζει. Μόνο μέσα στο 2012 το I-KIOSK διεκπαιρέωσε, δηλαδή τα καταστήματα που έχουν τη λύση μας διεκπαιρέωσαν 25 εκατομμύρια συναλλαγές και η αξία αυτών των συναλλαγών ήταν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.
αν έχεις, παιδί μου, και έναν αναλυτικό τρόπο σκέψης, μπορείς να καταλάβεις περίπου τι μπορεί να θέλει ένα μαγαζί για να έχει από εδώ τώρα που είναι μπάχαλο, να το συμμαζέψεις λίγο. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα έχουμε χρόνο και μετά το. Δεν νόμιζα για. Τίποτα, παιδιά, καλή επιτυχία. Νέες επιχειρήσεις είναι η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας με τους εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων. Είναι υποχρέωσή μας να εκπνεύσουμε μια μορφή κοινωνικού συμβολέου, ένα κοινωνικό συμβόλαιο, ανάμεσα στους νέους της χώρας που θέλουν να πετύχουν ως επιχειρηματίες και στην πολιτεία. Αυτή η εταιρεία ξεκίνησε με ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο σαν επένδυση. Δηλαδή, οι τρεις συνιδρυτές, ο Ρέστο Τζανατής και ο Κωνσταντίνος που είπα και πριν, ξεκινήσαμε ένα κεφάλαιο από 3-4 χιλιάρικα ο καθένας, τα οποία ήταν από προσωπικές αποταμιεύσεις και από υποστήριξη των γονιών. Αν τώρα αυτά τα λεφτά, μετά από 2 χρόνια, εμείς τα έχουμε μετατρέψει σε 10 θέσεις εργασίας, σημαίνει ότι εκεί πέρα υπάρχει μια ευκαιρία γενικά για το, αν το δούμε λίγο σαν κοινωνία. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία συζήτησης η κοινωνία με τους πολιτικούς, κάτι που αυτή η σχέση δεν υπάρχει. Δεν αντιλαμβάνονται, δεν παίρνουν πληροφορίες, δεν τους θεωρούν τους πολίτες, τους χρειάζονται μόνο όταν πάνε να τους ζητήσουν χρήματα για να συνδράμουν. Δεν συζητούν με την κοινωνία να πάρουν τις προτεραιότητες που έχει κάθε τοπική κοινωνία για να μπορέσει η πολιτική να τις εκφράσει. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος ο οποίος θα μπορούσε να έχει μια φοβερά μεγάλη οικονομική ανάπτυξη εάν είχαμε πραγματικά επενδύσει στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων τα οποία εμείς θα μπορούσαμε να παράγουμε. Ο Έλληνας και κυρίως ο νεοέλληνας θεωρεί ότι το περιβάλλον του τελειώνει εκεί που τελειώνει το σπίτι του. Το βλέπουμε καμιά φορά στον δρόμο, βγαίνουν οι γυναίκες, σκουπίζουν, μέχρι εκεί που είναι τα περιθώρια, μετά τα πετάνε δίπλα. Αυτή είναι μια εικόνα η οποία πραγματικά μπορεί να δείξει πώς αντιλαμβάνεται ο νεοέλληνας το περιβάλλον του. Έχουμε ένα τεράστιο φυσικό πλούτο, ο οποίος δεν έχει αξιοποιηθεί. Παραδείγματος χάρη, έχουμε περίπου 6.500 φαρμακευτικά φυτά, τα οποία τα 1.600 είναι ενδημικά. Δηλαδή είναι ενδημικά, ζουν μόνο εδώ, υπάρχουν μόνο εδώ. Η Αγγλία, ας πούμε, έχει περίπου 10 ενδημικά και η Γερμανία 8, για να φανταστείτε. Το στρέμμα, πώς παραγωγή βγάζει χαμομήλι? Χαμομήλι, τελικό προϊόν, στην καλύτερη περίπτωση μιλάμε. Γι' αυτό εδώ πέρα. Ναι. Αυτό εδώ πέρα, στο τέλος, αποξηραμένο, 25 κιλά, 30, στην καλύτερη περίπτωση. Mm-hmm. Αυτό όμως άμα το κάνεις, το αποξηράνεις και το κάνεις, το πουλήσεις, ας πούμε, με προστιθέμενη αξία, μπορεί να βγάλει ένα σώμα πολλά χρήματα. Εάν το κάνεις φακελάκι, λοιπόν, το μεταποιήσεις. Mm-hmm. Αν το αφήσεις έτσι, πόσο έχει το κιλό? 10-12 ευρώ, ναι, το βιολογικό. Ναι. Και πάλι λίγο είναι. Αυτό όμως άμα το βάζεις, το κάνεις φακελάκι, θα δεκαπλασιαστεί. Εδώ επεξεργάζονται τα φαρμακευτικά φυτά, τα οποία καλλιεργούνται σε διάφορα μέρη εδώ γύρω και παράγουν κυρίως εθέρεο έλαιο. Και αποξηραμένα. Και αποξηραμένα. Ναι. Εδώ έχει μεγάλες δυνατότητες η μονάδα. Ναι. Έχει μεγάλες δυνατότητες. Για δηλαδή, τόνους από κάθε θα μπορούσε να γίνεται πολύ μεγάλη παραγωγή, αλλά δυστυχώς ακόμα
Δεν υπάρχει οργάνωση στην περιοχή για να υπάρχει εξαγωγή. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, έχει ξεκινήσει και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μια ανταπόκριση. Γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή ο κόσμος αρχίζει και αλλάζει καλλιέργειες. Ασχολούμασταν πάρα πολύ με προϊόντα τα οποία είχαν επιδοτήσεις. Αφήσαμε τα πολύ καλά προϊόντα να φύγουν σε χαμηλές τιμές και θα πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει οπωσδήποτε. Δεν μιλώ μόνο για το λάδι, υπάρχουν και μια σειρά άλλα προϊόντα τα οποία μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε και αν υπάρχει διάθεση, αυτά μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία και ο Έλληνας αγρότης να μπορέσει να βρει αυτή την ταυτότητα την οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή και πρέπει οπωσδήποτε να το κάνει γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους υπόλοιπους παρά μόνο με την ποιότητα. Η ποιότητα είναι αυτή η οποία θα μας ξεχωρίσει. Λέγαμε λοιπόν ότι εάν θα μπορούσε κανείς να ζει από αυτό το πράγμα. Και μου είπες ότι ακόμα όχι. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Νομίζω ότι το πρόβλημα αυτής της δουλειάς είναι η εξωστρέφεια. Δηλαδή δεν έχει γίνει σωστό μάρκετινγκ αυτού του πράγματος. Δηλαδή σε πόσες εκθέσεις έχετε πάει, σε πόσο εξωτερικό. Πουθενά. Εξωτερικό καμία. Άρα, εδώ πέρα σε τοπικό επίπεδο. Α, στο τοπικό. Σημαντικές. Δεν είναι κοστοβόρο. Όχι, έχετε χάσει. Εγώ νομίζω ότι όπως σας βρήκα πριν από 3 χρόνια. Έτσι είμαστε. Έτσι είσαστε. Ναι, έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο. Όταν ήρθα πριν από 3 χρόνια ήταν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ακριβώς τα ίδια συζητήσαμε. Είδα ακριβώς τα ίδια πράγματα και δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Εγώ πριν από 3 χρόνια, ας πούμε, που ξεκίνησα, δεν είχα προϊόν στα χέρια μου. Το έκανα και τώρα είναι σε 8 χώρες, σε 9. Μέσα στην παράνοια που ζούμε στην πραγματική κοινωνία και στο πραγματικό σύστημα. Επινοήσαμε τη μονάδα. Ας πούμε φωνάζω τον υδραυλικό και ο υδραυλικός μου λέει για τη δουλειά μου θέλω 10 μονάδες ή 15 ή 5. Τις μονάδες αυτές τις λέμε TEM, δηλαδή τοπική εναλλακτική μονάδα. Και τις επινοήσαμε για να είναι πιο εύκολη η ανταλλαγή ανάμεσα στα μέλη υπηρεσιών και προϊόντων. Υπάρχει όριο πάνω από το οποίο δεν μπορεί κανείς να μαζέψει άλλες μονάδες. Νομίζω είναι γύρω στα 1000 TEM. Είναι υποχρεωμένος να τα ξοδέψει. Και συμμετέχει όποιος θέλει, από ανέργους μέχρι ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις. Γιατροί ή φυσικοθεραπευτές που θα λάβουν μέρος εκεί θα πληρώνονται όπως πληρώνονται όλοι. Στις ομάδες εργασίας του δικτύου, στην ιστοσελίδα μας, ο καθένας μπορεί να έχει το λογαριασμό του και εκεί να βάζει τις αγγελίες προσφοράς και ζήτησης. Έτσι λοιπόν, εγώ μπορώ να βάλω ό,τι προσφέρω και προσφέρω από μαθήματα αγγλικών, από babysitting, από μαγειρική, μέχρι δουλειά γραφείου, μέχρι βοήθεια στο σπίτι και διάφορα άλλα. Εκείνο που είναι ζωντανό και λειτουργεί άμεσα είναι το παζάρι. Εδώ είμαστε όλο χαρά. Και όταν έρχεται και η κομμότρια, και όταν έρχονται και τα παιδάκια, και όταν μαγειρεύουν όλοι.
Το unfollow δημιουργήθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών δημοσιογράφων οι οποίοι για διάφορους λόγους είτε ασφικτιούσαν μέσα στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης είτε απολύθηκαν από αυτά. Γιατί κατά την άποψή μου η κρίση, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα αποτέλεσε και μια αφορμή για ένα πολιτικό ξεκαθάρισμα του τοπίου. Δηλαδή λέγοντας ότι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης απομάκρυναν πρώτα τις φωνές που τους ενοχλούσαν. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν που αισθανόμασταν ότι δεν μας δίνεται πλέον ο λόγος ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, μαζευτήκαμε και φτιάξαμε ένα περιοδικό στο οποίο είπαμε ότι και θα μοιραζόμαστε τα κέρδη, αλλά κυρίως θα εξαρτώμαστε οικονομικά μόνο από τους αναγνώστες μας. Μπορεί να έχει κάποιες διαφημίσεις ή να κυρίως ανταλλακτικές διαφημίσεις που λέμε, αλλά περιμένουμε από τους ίδιους αναγνώστες με τα 5 ευρώ που δίνουν κάθε μήνα να στηρίξουν μια εναλλακτική μορφή δημοσιογραφίας. Προσπαθώ να πω πράγματα που ακουγόντουσαν από τα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και δεν αποτελώ εξαίρεση, είμαι σε μια μεγάλη ομάδα Ελλήνων δημοσιογράφων που πλέον δεν τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν τη δουλειά τους. Νομίζω ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος θα βλέπουν τη σημερινή κατάσταση και θα τη συγκρίνουν με το καθεστώς της δημοσιογραφίας στη Βόρεια Κορέα τηρουμένων των αναλογιών. Ζούμε, αυτό που λέω, μια μηντιακή δικτατορία. Αυτό είναι το εξώφυλλο του περιοδικού Unfollow, όπου ο πρωθυπουργός εμφανίζεται με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, να έχει σημάδια σε όλο το πρόσωπο από άγριο ξυλοδαρμό και μάλιστα να το έχουν χτυπήσει το μάτι στο οποίο χειρουργήθηκε. Αυτό σκέφτηκε, κύριε μου, καλά. Καταλοξίμη εισαγγελέα δεν υπάρχει. Πραγματικά το λέω. Τι είναι αυτό εισαγγελέα. Εάν δεν υπάρχει και αυτό εισαγγελέα που παρουσιάζει τον πρωθυπουργό τη χώρα πυροβολημένο στο κεφάλι, σαν να λέει στον τρομοκράτη, πήγε να σκότωσε τον Σαμαρά. Με το εξώφυλλο του Unfollow θέλαμε να καταδικάσουμε τα βασανιστήρια που πραγματοποιούνται και καταγγέλλονται ότι γίνονται από την ελληνική αστυνομία τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Γι' αυτό βγάλαμε τον Πρωθυπουργό παραποιημένο με ειδικό software το πρόσωπό του, όπως το αντίστροφο ακριβώς έκανε η αστυνομική διεύθυνση Αθηνών. Πήρε δηλαδή χτυπημένους, βασανισμένους διαδηλωτές και συλληφθέντες και προσπάθησε να καλύψει αυτές τις πληγές με Photoshop. Εμείς κάναμε το αντίστροφο. Ήταν δηλαδή ένα πολιτικό μήνυμα απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία κινείται σε ακροδεξιές κατευθύνσεις το τελευταίο διάστημα. Η Χρυσή Αυγή με ανησυχεί πάρα πολύ και θεωρώ ότι δεν έχουμε ακόμα καταλάβει τις πραγματικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παρουσία ενός τέτοιου κόμματος στη χώρα. Η διεύθυνση info.pavlaguard.gr, η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Το InfoWar ξεκίνησε σε έναν από τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα, στο Sky, και ήταν μια συνέχεια δουλειάς που έκανα στο Λονδίνο όταν εργαζόμουν στο BBC World Service. Ξεκίνησε λοιπόν το 2005 προς 2006 και όταν απολύθηκα από αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό συνέχισε μετά σαν δική μου παραγωγή. Δική μου παραγωγή σημαίνει ότι ετοιμάζω εγώ σε δικό μου στούντιο την εκπομπή, ανεβαίνει στο δικό μου site κυρίως. Το πώς καταλαβαίνω εγώ προσωπικά την κρίση, το καταλαβαίνω ότι δουλεύω σε ώρες και σε ένταση, ίσως και 5 φορές περισσότερο και παίρνω 5 φορές λιγότερα χρήματα από ό,τι έπαιρνα πριν από 4 ή 5 χρόνια. Θεωρώ και πάλι τον εαυτό μου στους προνομιούχους, γιατί με 4-5 μικροδουλειές καταφέρνω να επιβιώνω. Ξανανοίγουμε το φάκελο της συνεργασίας της Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία. Ενοχλούμαστε με όσους κοιτάζουν απορριμμένοι, προσποιούμενοι ότι δεν γνώριζαν. Ενοχλούμαστε όμως και με αυτούς που αποδίδουν στην αστυνομία ευθύνες που ανήκουν σε δύο πολιτικά κόμματα με ονοματεπώνυμο,
το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Παρουσιάζουμε σχεδόν το σύνολο της συνέντευξης που έδωσε στο Infowar και την εφημερίδα Guardian ανώτατος στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας υπό καθεστώς ανωνυμίας. Συζητάμε για κράτος και για παρακράτος, για προβοκάτσιες και για μέσα ενημέρωσης, για πλούσιους και για αδύναμους. Συναντάμε γνήσια στοιχεία δημοκρατίας μέσα στην αστυνομία και γνήσια στοιχεία φασισμού μέσα στη Βουλή. Τι κάνει αυτό, στάθηκε μέσα στον δρόμο? Η βενζίνη, βάζω 20 ευρώ βενζίνη και μου κρατάει για μια διαδρομή, δηλαδή... Δεν φτάνει για τίποτα, για τίποτα. Πρώτα με 20 ευρώ βενζίνη ανεβοκατέβαινα στο χωριό τουλάχιστον 4-5 φορές. Ευτυχώς τώρα άρχισε ο κόσμος και σταματάει και βοηθάει, ας πούμε, και σε παίρνει. Δεν την πήρανε, γιατί την προσλάβανε πια. Αποφάσισε να ασχοληθεί με ράψιμο, μοδίστρα και design. Όχι και μοδίστρα. Μοδίστρα, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Απλά κάνω κάποια μαθήματα ραπτικής. Κάνει μαθήματα ραπτικής. Τώρα που έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο, επειδή δεν δουλεύω. Αυτό το κατσαρό είναι τέλειο. Ωραία χρώματα. Πολύ ωραία χρώματα. Τώρα βέβαια η Σοφία πάει στα μπαζάρια. Στα μπαζάρ. Και δεν έρχεται πολύ στο δίκτυο. Βάλει και τη Σούζη εδώ. Ναι, όποτε κάνει το σχολείο της κόρης μου, προσπαθώ και εγώ να την ισχύσω με αυτόν τον τρόπο. Τώρα για τα παιδιά, να μαζέψει λεφτά ο Σύλλογος Μονάδων και Δεμόνων, γιατί χρειάζονται χρήματα για να αγοράσουν πετρέλαιο για το σχολείο, ας πούμε. Έχουν τέτοια προβλήματα τα σχολεία πια. Δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν πετρέλαιο. Οπότε, όπως μπορούμε, και εμείς συνεισφέρουμε σε αυτό. Με αρκουδάκια. Το μεταναστευτικό ρεύμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν πραγματοποιηθεί εναντίον της χώρας. Χώρες όπως η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ο Καναδάς είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από αυτή τη μετανάστευση, γιατί παίρνουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές ανθρώπους με τεχνογνωσία για την οποία δόθηκαν πάνω τους τεράστια κεφάλαια της ελληνικής δημόσιας περιουσίας και των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι χώρες το κάνουν συνειδητά για να κλέψουν αυτή τη γενιά, την πιο μορφωμένη γενιά των Ελλήνων.
Λοιπόν, για λέγε. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τα μεταπτυχιακά, τώρα που τελειώνω. Τελείωσα, ναι, ουσιαστικά να το θέλω. Και έτσι λίγο μια ιδέα θα ήθελα να μου δώσετε για μετά. Σκεφτόμουν για την εξωσωματική. Δηλαδή τώρα αρχικά σκέφτομαι εδώ, στην πλάνα, κάτι. Έτσι, εδώ υπάρχει η δυνατότητα να κάνεις το μεταπτυχιακό σου, όπως ξέρεις, ας πούμε, όπως έχουν κάνει και τα άλλα τα παιδιά. Και μετά υπάρχει δυνατότητα να κάνεις το δακτορικό σου, να έχεις μια υποτροφή από τα προγράμματα που έχω, η οποία θα είναι μια που θα σου καλύπτει τα έξοδα, γύρω στα 500 ευρώ, και σιγά σιγά να μπορέσεις να προχωρήσεις να βρεις μια καλύτερη δουλειά, ας πούμε. Δηλαδή, αν δεν βρεις κάτι άλλο, είναι μια λύση καλή, γιατί θα έχεις μια οικονομική άνεση να μπορείς να τελειώσεις το δακτορικό σου και ταυτόχρονα να κοιτάζεις. Γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Είναι δύσκολο το να εκπαιδεύεις έναν άνθρωπο, να προσχύεις να και μετά να τον χάνεις, ας πούμε. Για να μπορέσει ένα νέο παιδί να βρει το δρόμο του, θα πρέπει καταρχάς να του εξηγήσουν το τι έχει συμβεί. Δεν γίνεται αυτό. Κι εγώ μιλάω αρκετά με το παιδί μου να μπορέσω να του εξηγήσω το τι έχει συμβεί. Είναι δύσκολο αυτό να το καταλάβει ένα νέο παιδί, διότι αν δεν το καταλάβει, δεν πρόκειται να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Το αν του πεις ότι κάτσε εδώ και θα δούμε και πάλεψε κλπ. Δεν λέει απολύτως τίποτα, κατά τη γνώμη μου. Ναι, υπάρχουν πανεπιστήμια που είναι πάρα πολύ καλή η ποιότητα. Βέβαια. Εντάξει. Και στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Απλώς έχουμε συνηθίσει ότι πρέπει να είναι στην Ελλάδα, ας πούμε, εδώ πέρα. Δεν θέλουν. Αλλά αν και τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά παιδιά φεύγουν. Πάνε στο εξωτερικό. Εντάξει, αλλά και πάλι αυτό που γίνεται, το ότι όλοι είναι χάλια εδώ στην Ελλάδα και ότι όλα μας φταίνε και τίποτα δεν κάνουμε εμείς για να το διορθώσουμε, δεν είναι λύση κι αυτό. Θέλω να πω ότι εγώ πιστεύω ότι είναι καλή η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν είναι η μόνη λύση να φύγεις έξω. Αλλιώς θα ήταν χώρα γερόντων η Ελλάδα. Δεν θα είχε νέους. Τι. Μπράβο, που τα ξέρεις. Τι. Τι γελάς. Όχι, εντάξει, μου αρέσει που είσαι βέβαιη για πράγματα, για τα πράγματα. Ωραία. Αλλάξει και η παιδεία μας σαν λαός και ο τρόπος σκέψης αυτό το πράγμα. Να αρχίσει δηλαδή πλέον να μας απασχολεί πώς θα δημιουργήσουμε μία θέση εργασίας και πόσο μάλλον να δημιουργήσω μία θέση για μένα και να δημιουργήσω κι άλλες 10. I-KIOSK, παρακαλώ. Εμείς θέλουμε να βγούμε μπροστά με ένα μήνυμα marketing, ρε παιδί μου, τάδε, να είναι πολύ πιο simplified, ότι αυτό κάνει τόσο. Γενικά το hiring process που λέμε, ίσως το πτυχίο, ο τίτλος δηλαδή των σπουδών, ίσως είναι και το τελευταίο πράγμα που κοιτάμε. Μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα και μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε πραγματικά κάποιος που θα έρθει και θα μπει στην εταιρεία εδώ πέρα, ποια είναι τα πραγματικά του ενδιαφέροντα και αν αυτό που κάνει δίνει τον εαυτό του σε αυτό το πράγμα. Στόχος πιστεύω και των τριών που ξεκίνησαμε την εταιρεία είναι να φτιάξουμε μια πολύ υγιή επιχείρηση, η οποία να απασχολεί αρκετό έως πολύ κόσμο, να απασχολεί κόσμο δημιουργικό, κόσμο παραγωγικό, με εντελώς διαφορετικό τρόπο εργασίας από ό,τι έχουν συνηθίσει όλοι στα συμβατικά περιβάλλοντα, είτε αυτό είναι το δημόσιο, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.
Γιατί μόνο έτσι πιστεύω βγαίνει και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είμαστε dedicated σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ στοχευμένοι. Έχουμε πάρα πολλές ιδέες, οι οποίες όλες αφορούν το πώς θα εμπλουτίσουμε αυτό το προϊόν με ακόμα περισσότερες καινοτόμες υπηρεσίες πάνω σε αυτό. Εμάς αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Δικιά μας κατασκευή, ελληνική, είμαστε ομάδα 7 άτομα. Τεχνικοί προγραμματιστές, πολιτές όλοι μέσα στο παιχνίδι. Και από περίπτερο σε περίπτερο, όσοι θέλουν να κάνουν διαχείριση ηλεκτρονικά. Φαντάζεσαι τώρα τον Κυρνίκο να πέσει με αυτό. Δύσκολο. Όχι, εντάξει. Είναι δύσκολο. Όλοι βολεύονται. Όχι, είναι ωραία βέβαια, είναι πολύ ωραία. Καταρχάς ελέγχεις μέσα, μη σε κλέβουν. Ορίστε, παρακαλώ. Αυτά τα παστίγα από πολλανά για γυναίκα. Έχει ρίσιο. Ναι, είναι δίπλα εκεί πέρα. Έλα εδώ. Κούλα πάνω. Είναι γούσιο, ναι, έλα. Είδες φτώχεια. Αυτά τα πετούσαν, χρόνια πριν θυμάμαι. Αυτά χρόνια πριν τα πετούσαμε, σημασία τα δίναμε. Και ήρθε μια Γερμανίδα και τα άνοιξε. Και είχε το πορτοφόλι της γεμάτο τέτοια και άρχισε να μου δίνει τέτοια. Ένα-ένα τα μετρούσε. Πορτοφόλι γεμάτο. Ούτε ο χειρότερος πρεζάκης ακόμα δεν τα έπαιρνε στο χέρι του. Ομόνια. Τώρα είναι τελείωμα. Πάτωσε. Τώρα τελείωσε. Τώρα είχαμε να δούμε τώρα αυτούς εδώ πέρα μπροστά μου. Για δες εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είμαστε ρεσιστές, αλλά το δες. Τι να βλέπεις, ένα γύρο να κοιτάξεις εδώ δες. Αυτοί είναι όλοι αδέκαρο, όλοι χωρίς λεφτά. Και αυτοί προσπαθούν να μπουν μέσα στο σύνολο. Μπήκανε, δεν χρειάζεται να μπουν, μπήκανε. Εννοώ να μπουν νορμάλ μέσα στο σύνολο, μια δουλειά, κάτι... Βρίσκουν δουλειά μόνοι τους τώρα. Η Ελλάδα έχει γύρω στα 11 εκατομμύρια κατοίκους και οι μετανάστες, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς είναι, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν χαρτιά και δεν έχουν καταμετρηθεί, αλλά υπολογίζονται σε 1,5 εκατομμύρια, που σημαίνει δηλαδή ότι περίπου το 15% του πληθυσμού αυτής της χώρας είναι μετανάστες. Είναι κάτι που ήδη σε καιρούς κανονικής οικονομικής ζωής ήταν δυσβάστακτο, αλλά με την κρίση είναι φοβερό. Ήρθαν σε κάποια στιγμή που μπορούσαμε να τους αξιοποιήσουμε, αλλά ξαφνικά η κρίση τους έκανε να υποφέρουν περισσότερο και από εμάς. Γιατί με βοηθάει. Έλα, έλα. Τώρα θα, τώρα θα καθαρίσει από εδώ. Και όλα αυτά τα έχει καθαρίσει τις προηγούμενες μέρες. Από το Αφγανιστάν, βασικά από την πρωτεύουσα ήρθαμε μέχρι το Ιράν. Παράνομο. Μόλις μπήκαμε στο Ιράν, μας έδωσαν ψευτικά διαβατήρια μέχρι τη Κωνσταντινόπολη. Μπήκα από τη Σάμο. Κάνω διάφορα πράγματα. Εδώ που είμαι στο ΤΕΜ, προσφέρω εργασίες. Αντί αυτό, παίρνω το φαγητό μου, τα ρούχα μου, τα παπούτσια και το κούρεμα. Και παίρνω κάποια ΤΕΜ.
τα οποία τα χρησιμοποιώ εδώ, στην αγορά. Έχουμε εθιστεί στους μετανάστες, γιατί οι αγροτικές εργασίες, ακόμα και σήμερα, που έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους, δεν γίνονται από Έλληνες. Οι Έλληνες δεν θέλουν να κάνουν τέτοιες δουλειές. Έγινε πριν από καιρό μία πρόσκληση που έκαναν οι παραγωγοί ροδακίνων της Μακεδονίας και πρόσφεραν μια καλή αμοιβή, δωρεάν φαγητό και ύπνο, για 2 μήνες σε όσους θα ερχόντουσαν να βοηθήσουν στην παραγωγή. Δεν εμφανίστηκε ούτε ένας Έλληνας. Εμφανίστηκαν μερικοί μετανάστες, αλλά δεν εμφανίστηκε ούτε ένας Έλληνας. Δεν στενοχωριέμαι για μένα. Το πρόβλημα είναι ο κόσμος. Δεν είναι για μένα. Δεν είναι για μένα. Δεν ξέρω, δεν θα δούμε. Και δεν είμαι και ο μέσος όρος των ανθρώπων. Δηλαδή, άμα σκέφτονταν οι άνθρωποι ένα 20% όπως σκέφτομαι εγώ, δεν θα υπήρχε κρίση. Αλλά δεν σκέφτομαι όπως σκέφτεται ο κόσμος. Όπως βλέπεις, κάποιοι αυτοκτονούν. Όπως βλέπεις, κάποιοι είναι αισιόδοξοι και λένε εμείς θα συνεργαστούμε τοπικά και θα τα καταφέρουμε. Κάποιοι πάλι λένε εμείς θα κάνουμε γενική απεργία και θα δράσουμε δυναμικά, ανάλογα με το χαρακτήρα του και τα πιστεύω του ο καθένας. Και εγώ πήγαινα σε διαδηλώσεις φοιτήτρια, πήγαινα. Αλλά τότε ήταν άλλοι λόγοι, αλλιώς η κατάσταση. Τώρα είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση. Είναι πολύ πιο σοβαρή τώρα η κατάσταση. Είναι πολύ πιο σοβαρή για τους συνταξιούχους. Και οι συνταξιούχοι θα έπρεπε για να βγαίνουν στον δρόμο. Για όλους, ναι. Κατά τη δική μου άποψη, όχι να σκέφτονται δηλαδή όχι, έτσι. Όχι, δεν εννοούσα. Να, ότι να βγουν οι νέοι που έχουν πάθος και ενέργεια. Εκείνοι που έχουν χτυπηθεί περισσότερο, ειδικά από την νέα κατάσταση, είναι οι συνταξιούχοι. Τα πρώτα θύματα είναι οι συνταξιούχοι. Είναι αυτοί που έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε φάρμακα και σε τρόφιμα και πεθαίνουν. Είναι αυτοί που τους έχουν κόψει τη σύνταξη και την έχουν κάνει σκουπίδια. Οι συνταξιούχοι υποφέρουν πιο πολύ από όλους. Και οι συνταξιούχοι κιόλας, όταν βγήκαν να κάνουν διαδήλωση, χτυπήθηκαν σαν να ήταν νέοι. Έχει δίκιο η Αναστασία, απλά εγώ δεν έχω δυνάμεις για να φτάσω μέχρι εκεί. Δηλαδή θα πάω σε μια πορεία, αλλά δεν θα, αν γίνει κάποιο κυνηγητό ή κάτι, θα φύγω, δεν θα κάτσω να φάω ξύλο. Δεν αντέχω, δεν έχω αυτή τη δύναμη. Όχι ότι δεν θα έπρεπε μέχρι τέλους, αλλά ίσως πιστεύω ότι... Ίσως δεν έχει φτάσει η σύνταξή σου στα 100 όχι, ευρώ, όχι, γι' αυτό. Όχι, όχι. Δίκτυο έχει κάποια προβλήματα, αλλά μου δίνει δύναμη να παλέψω αυτά τα προβλήματα, τα οποία τα σκέφτομαι συνέχεια και ακόμα στον ύπνο μου και προσπαθώ να βρω απαντήσεις και λύσεις. Θέλω να πάει καλά, αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος φαίνεται να έχει κρεμαστεί από το να πιάσει μερικά ευρώ ακόμα για να πληρώσει τις εφορίες του, γιατί τον απειλούν ότι θα πάει φυλακή. Όλο αυτό το πράγμα είναι μια τεράστια ψυχολογική κούραση.
Και βέβαια, όταν ξέρεις ότι είναι και τα παιδιά και ξέρεις τα παιδιά σου το πιθανότερο είναι ότι θα φύγουν και λες εγώ τώρα μεγάλωσα, τι θα κάνω, ένας μεγάλος άνθρωπος, δεν θέλω να πάω με τα παιδιά, ούτε θέλω να αφήσω το σπίτι μου, αλλά το σπίτι μου δεν ανοίξει σε μένα, ανοίξει την τράπεζα. Και η τράπεζα μπορεί να μου το πάρει αν δεν έχω να την πληρώσω σε λίγο. Λοιπόν, όλο αυτό είναι μια τεράστια ψυχολογική κούραση. Προσπαθώ να βρω κουράγιο από το δίκτυο και αυτός ο αγώνας που κάνω για να επιβιώσω το δίκτυο είναι κάτι που με κρατάει σε φόρμα. Εμείς προσπαθήσαμε να συνδέσουμε το Πανεπιστήμιο με τις κοινωνικές ανάγκες της περιοχής μας και γενικότερα. Δηλαδή, βρήκαμε προκλήσεις από προβλήματα περιβαλλοντικά τα οποία υπήρχαν εδώ στην περιοχή, τα οποία προσπαθήσαμε να τα προσεγγίσουμε και να βρούμε τι καλό υπήρχε μέσα στο κακό το οποίο δημιουργείται. Έχουμε κάνει συμβάσεις με εταιρείες από τα οποία βγαίνουν στην αγορά, το Πανεπιστήμιο έχει έσοδα από αυτά, και τα έσοδα αυτά γίνονται υποτροφίες, δηλαδή είναι ένα μοντέλο το οποίο στην Ελλάδα θεωρείται ότι είναι φιλελεύθερο, ενώ εμείς αποδείξαμε ότι είναι προοδευτικό. Γεια σας. Τι κάνεις, καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Κοίταξε να δεις η κατσίκα. Είναι φαινόμενο αυτή. Αυτή ακριβώς από κάτω κατηβαίνει και ήταν λατομείο και έχει σπηλιές τέτοια τι έχει και μπαίνει. Το τυρόγαλο που είναι ένας σημαντικός ρήπος εδώ για μας, για τη Θεσσαλία, διότι είναι η μεγαλύτερη τυροκομική περιοχή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, θα έλεγα. Παράγει περίπου το 30% του πυργίου που κάνει η χώρα και έχει γύρω στις 60 μονάδες, αλλά δημιουργείται ένα τεράστιο περιβαλλοντικό ζήτημα γιατί πάνω από 50.000 τόνοι τυρογάλακτος το χρόνο καταλήγουν στο περιβάλλον. Οι μεγάλες οι μονάδες που παράγουν, ας πούμε, 5.000 τόνους το χρόνο, 6, 10.000 τόνους, αυτές είναι που έχουν το πρόβλημα. Εσείς το δίνετε σε κάποιους χειροτρόφους, είναι πολύ μικρή ποσότητα. Και έτσι λοιπόν είχαμε ξεκινήσει για να δημιουργήσουμε κάποια, πώς θα μπορούσαμε να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό και καταλήξαμε στο να απομονώνουμε τις πρωτεΐνες. Απομονώσαμε τις ουσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες γι' αυτό και τις ενσωματώσαμε σε ένα καινοτόμο προϊόν, ένα κέικ, το οποίο έχει μεγάλη θρεπτική αξία, έχει πρωτεΐνες και αποτελεί ένα προϊόν αυτό που λέμε πράσινης επιχειρηματικότητας στην ουσία. Και εδώ είναι το τυρόγαλο, Νίκο, από το οποίο εμείς μετά με επεξεργασία παίρνουμε τις πρωτεΐνες με τις οποίες φτιάχνουμε τα προϊόντα αυτά που κάνουμε. Και αφού μαζέψεις την πρωτεΐνη, στη συνέχεια γίνεται, συμπυκνώνεται δηλαδή η πρωτεΐνη, με θέρμανση φεύγει το νερό, μένει σκόνη που είναι κυρίως πρωτεΐνη και κάποιοι λίγη λακτόζη και το νερό είναι καθαρό μετά. Φαντάσου ότι στο εξωτερικό η εγωπρόβια πρωτεΐνη από αυτό πουλιέται το κιλό 50 ευρώ. Σαν συμπλήρωμα διατροφής. 50 ευρώ το κιλό βέβαια. 50 ευρώ το κιλό φτάνει στη λιανική. Κοίταξε, θα μπορούσε βέβαια οι μερικοί τυροκόμοι που είναι στην περιοχή να κάνουν μία μονάδα. Αυτό είναι το χρυσάφι της Θεσσαλίας, το τυρόγαλο. Αυτό είναι κρασί ρετσίνα, τώρα αρετσίνο το είναι. Αυτό είναι το χρυσάφι της Θεσσαλίας. Κάνω κάποια βήματα επιχειρηματικά με την εταιρεία που έχω κάνει και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καινούργια δεδομένα. Περιμένω να δω πώς θα πάνε και αυτά. Τα καινούργια προϊόντα που έχουμε είναι ένα παστέλι από σουσάμι, το οποίο έχει μέσα πρωτεΐνη από το τυρόγαλο. Ένα ψωμί, το οποίο έχει κάποιες ουσίες που αποδεδειγμένα μειώνει τη χοληστερόλη. Και ένα άλλο ψωμί, το οποίο αποδεδειγμένα μειώνει το σάχαρο. Ο Δημήτρης Κουρέτας είναι ένας πολύ καλός φίλος, αλλά τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι ότι είναι πάρα πολύ εργατικός, πάρα πολύ αποτελεσματικός και καινοτόμος. Και όπως γνωρίζετε, μία από τις πολύ καινοτόμες δραστηριότητες που έχουν τα πανεπιστήμια είναι και οι τεχνοβλαστοί. Οι τεχνοβλαστοί είναι οι εταιρείες αυτές που μπορούν να δώσουν
τα αποτελέσματα της έρευνας και του Πανεπιστημίου μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα για όλους μας. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Έχουμε σταματήσει να κάνουμε προβλέψεις ακόμη και για το τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα, οπότε είναι δύσκολο να μιλάμε για το μέλλον της χώρας. Και αυτό είναι και μια μορφή βίας που ασκείται ενάντια στον πληθυσμό, δηλαδή όταν δεν ξέρει, όπως λέμε, τι θα του ξημερώσει, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Πιστεύω ότι ή θα τα βροντίξουμε όλα και θα βρούμε πραγματικά ριζοσπαστικές λύσεις στην κρίση ή πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε μια χώρα όπως αυτές της υποσαχάριας Αφρικής. Αλλά εμείς εδώ στο δίκτυο λέμε, ας τα κάνουν ό,τι θέλουν, ας μας τα πάρουν όλα, έχουμε το δίκτυο. Θα επιβιώσουν. Εμείς, επειδή ξεκινήσαμε την εταιρεία το 2010, στην ουσία έχουμε μια εταιρεία και ένα προϊόν το οποίο είναι παιδί της κρίσης. Έχει μάθει να ζει στην κρίση, να αναπτύσσεται στην κρίση. Οπότε σε εμάς ίσως δεν κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρουμε πώς ήταν τα πράγματα πριν επιχειρηματικά, για να πω τώρα ότι είναι χάλια τα πράγματα. Αλλά γενικά στην ψυχολογία του κόσμου, είτε αυτός είναι πελάτης, είτε είναι συνεργάτες, είτε άλλες εταιρείες, δυστυχώς βλέπεις μια αβεβαιότητα. Πιστεύω ότι αυτή η κρίση έφερε στην επιφάνεια διάφορες αρρώστιες, αδυναμίες, δυσκολίες που υπήρχαν από πολύ παλιά χρόνια και με έναν οδυνηρό τρόπο θα χρειαστεί να τις ακροτηριάσουμε, να τις κόψουμε, να τις βγάλουμε από τη ζωή μας. Λοιπόν, νομίζω ότι η Ελλάδα που θα αναλυθεί μετά από την κρίση θα είναι μια καλύτερη Ελλάδα. Δυστυχώς νομίζω ότι δεν θα την προλάβω εγώ. Οι Έλληνες έχουν μια εκπληκτική δυναμική στο μυαλό τους, η οποία τους διαφοροποιεί και η οποία ο κόσμος πιθανά να μην το έχει αντιληφθεί, γιατί επισκιάζεται όλη αυτή η δυναμικότητα από μια διεφθαρμένη πολιτική, η οποία έχει ασκηθεί τόσα χρόνια από διεφθαρμένους πολιτικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυστυχώς κουνάνε το δάχτυλο στην κοινωνία. Και είναι ένα πολύ δυσάρεστο μείγμα. Και εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που θέλουμε να δείξουμε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάποια πράγματα, ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν στην Ελλάδα και μπορούν να συμβούν σήμερα. Θεωρώ ότι όσο θα υπάρχει κρίση, εγώ θα ήθελα να είμαι στην Ελλάδα. Και ως δημοσιογράφος δεν εγκαταλείπεις μια περιοχή όπου ξαφνικά βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων. Και είναι και ένα προσωπικό στοίχημα ότι θα μείνουμε εδώ και θα το παλέψουμε. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Προφανώς είμαστε πολύ μακριά από το να είμαστε σε ένα όριμο στάδιο επιχειρηματικά στη χώρα μας, αλλά πιστεύω ότι θα πάει προς